εκ μέρους κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ και των οργανώσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία και την ανταπόκρισή σας. Καλωσορίζουμε την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με επικεφαλή στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα, τους συντρόφους Γιάννη Πρωτούλη και Στέλλα Βαλαβάνη, Περιφερειακούς Συμβούλους Λαϊκής Σπήρωσης στην Αττική, τους Δημοτικούς Συμβούλους από διάφορους Δήμους όμορους, από τη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, από την Αθήνα, από το Ήλιο. Χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Εχίνα από τη Λέσχη Πολιτισμού της ΑΕΚ και άλλους πολλούς φίλαθλους και φίλους της ομάδας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν ορισμένες μορφές λαϊκών αγωνιστών που το πέρασμά τους από τη ζωή χαράζεται βαθιά στη συλλογική μνήμη. Παιδιά του λαού που πάλεψαν με αυταπάρνηση, αθόρυβα, μαζί με χιλιάδες άλλους ανώνυμους αγωνιστές για να κινηθεί ο τροχός κοινωνικής εξέλιξης προς τα μπρος. Είναι εκείνοι που τους έλαχε η ευθύνη να σηκώσουν και να διαιωνίσουν με το δικό τους όνομα την προσφορά και την θυσία όλων όσων μαζί τους πορεύτηκαν ως δημιουργοί της ιστορίας, που θα απαντούσαν σε αυτά τα λόγια σεμνά με τους στίχους του ποιητή της Ρωμιοσύνης και όχι να πείτε πούκανα και τίποτα σπουδαίο, μόνο που πόνεσα μαζί σας και ονειρεύτηκα μαζί σας. Μια τέτοια μορφή είναι ο Σπύρος Κοντούλης, τον οποίο τιμάμε σήμερα. Γεννήθηκε το 1915 σε προσφυγική οικογένεια από τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 1931 στην Άμυνα Πυραιός και το 1935 παίρνει μεταγραφή στην ομάδα που αγαπούσε, την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ελλάδας, το 1939 και το 1940, το πρωτάθλημα Αθηνών το 1940, το κύπελο Ελλάδας το 1939. Με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας αγωνίστηκε τρεις φορές στα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλου το 1938. Το 1940 πολεμά στο αλβανικό μέτωπο και τραυματίζεται. Στη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής οργανώνεται και αναπτύσσει έντονη αντιστασιακή δράση, όπως και τα δύο άλλα αδέλφια του, μέσα από το ΕΑΜ και την Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Συμμετείχε στα γεγονότα της Άνοιξης του 1942, όταν ο αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μετατράπηκε σε οργισμένη διαδήλωση εξαιτίας της άρνησης να διατεθούν τα έσοδα για τους θυματικούς αθλητές που βρισκόταν στη σωτηρία, σε συνδυασμό με τον ορισμό ως διαιτητή αξιωματικού των κατοχικών δυνάμεων. Ο Σπύρος Κοντούλης πέφτει στα χέρια των κατοχικών δυνάμεων αρχών τον Απρίλιο του 1944 και μεταφέρεται στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Εκεί για μικρό διάστημα βρίσκεται συγκρατούμενος με ένα γνωστό φιλαδελφιό του κομμουνιστή, τον Φίκο Λεοντίδη, ο οποίος στην κατοχή υπήρξε γραμματέας στο 8ο τομέα της ΕΠΟΝ, που έδρασε στις γειτονιές μας, στη Νέα Φιλαδέλφια, στην Ιωνία, στο Ηράκλειο, το μεγαλύτερο τομέα της ΕΠΟΝ στην απελευθέρωση, αλλά και ιδρυτικό μέλος του τμήματος μπάσκετ βόλεϊ της ΑΕΚΕΠΟΝ. Το 1944 οδηγείται με άλλους αγωνιστές στην Κεσαριανή για εκτέλεση και σκοτώνεται από τους Γερμανούς στην απόπειρά του να αποδράσει. Ο αδελφός του Βασίλης είχε ήδη εκτελεστεί νωρίτερα, ενώ ο μικρός του αδελφός ο Γιάννης, μετά την απελευθέρωση, γνωρίζει τη φρίκη της Μακρονήσου με δεκάδες χιλιάδες άλλους αγωνιστές. Φίλες και φίλοι, ο Σπύρος Κοντούλης ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ της δεκαετίας του 30, που συνδέθηκαν με τα βάσανα, τις ελπίδες, τα ιδανικά και τους αγώνες του λαού μας. Βίωσαν τη μεταξική δικτατορία και τον πόλεμο, την πείνα και την κατοχή, τη φρίκη του ναζισμού, αλλά και την ανάταση της αιαμικής αντίστασης που ενέπνευσε και καθοδήγησε το ΚΚΕ. Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Μαρόπουλο, τον Παπαγεωργίου, τον Καψή, τον Δελαβίνια, τον Χριστοδούλου, τον Τζανιατή, τον Μάγερα, αλλά ακόμα και τον Στέλιο Σεραφίδη που μεγάλωσε σε μια τέτοια οικογένεια. Ο Σπύρος Κοντούλης ενσάρκωσε τις ιδιότητες του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και της Εθνικής, του σεμνού αγωνιστή της αιαμικής εθνικής αντίστασης, του τιμημένου νεκρού των αγώνων του λαού μας. Στο πρόσωπό του τιμούμε όλους όσους μοιράστηκαν τις αξίες και τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκε, αλλά και τους αθλητές, τους φιλάθλους, τους νέους που σήμερα βαδίζουν στα χνάρια τους για το δίκαιο του λαού ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση για να ανθρωπεύσει ο άνθρωπος.